Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα, τι γίνεται? Είμαι καλά, είμαστε στο τρέξιμο, είμαστε στις πρόβες, αύριο έχουμε την πρεμιέρα μας. Ξεκινάμε σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες να παρουσιάσουμε μια τρελή κωμωδία, ένα αριστοφανικό musical. Δύο ηθοποιών, 8 έργων του Αριστοφάνη, είναι μια τρέλα με χορό, τραγούδι, απίστευτη σάτιρα του Αριστοφάνη που πάντα είναι επίκαιρη γιατί ο κόσμος δεν αλλάζει ποτέ. Οπότε τα κακώς κείμενα είναι πάντα ίδια και ο ποιητής αυτός είναι εκεί για να τα σατιρίσει, χωρίς βέβαια την βομολογία που συνήθως χρησιμοποιούν στις μεταφράσεις του Αριστοφάνη. Μιλάμε για μια καθαρή κωμωδία, μια καθαρή μουσική κωμωδία όπου ο κόσμος διασκεδάζει και είναι ένα έργο το οποίο μπορεί να παρακολουθήσει είτε κάποιος νεαρός, είτε πιο μεγάλος ή πολύ μεγάλος, ή παιδί, είτε όλες οι ηλικίες μπορούν να πάρουν κάτι, να καταλάβουν κάτι, είτε από τις εικόνες, από τα χρώματα, έχει καπνούς, φώτα, γίνεται ένα πανηγύρι το οποίο διασκεδάζουμε απίστευτα. Πώς προχώνεται η παράσταση, θα δω, είναι ένα έργο, δύο έργα μαζί, το έχετε, όχι, πώς το έχετε διασκεδάσει? Είναι στην ουσία 8 έργα του Αριστοφάνη, είναι αποσπάσματα από 8 έργα του Αριστοφάνη, τα οποία είναι δεμένα πάνω σε μία γραμμή και μία δομή που ο κόσμος θα παρακολουθεί σε συνέχεια, αλλά βλέπει ξεκάθαρα αποσπάσματα. Δεν βλέπει δηλαδή 8 έργα, δεν είναι Ben Hur η παράσταση. Αυτό φαντάζομαι ότι όταν ενώνεις και έστω και αποσπασματικά 8 έργα, έχει και ιδιαίτερες απαιτήσεις. Κοίτα, είναι μια τρελά απαιτητική παράσταση, δεν θα σου πω όχι. Έχουμε τρελό φόβο γιατί δεν έχει δοκιμαστεί σε καλοκαίρι. Είναι μια παράσταση η οποία χτυπήθηκε από τον κορονοϊό, ανέβηκε πέρυσι το Φλεβάρι και μετά από 3 παραστάσεις κατεβήκαμε με όλα αυτά που είχαν ξεκινήσει. Οπότε θα μπορώ να σας πω, αφού ξεκινήσουμε αύριο τις παραστάσεις, κατά πόσο θα χάσω πολλά πολλά κιλά και αν έχω περιθώρια να το κάνω μέσω του Ιδρώτα μέχρι το Σεπτέμβρη. Ποιοι είστε στην παράσταση? Συγγνώμη. Ποιοι είστε στην παράσταση, λέω, ποιοι είστε? Είμαι εγώ με τη Βάσκια τη Βασιλείου. Η Βάσκια Βασιλείου έχει κάνει όλη τη σύλληψη της ιδέας, τη σκηνοθεσία, και βρισκόμαστε και μαζί επί σκηνής. Είναι μια συνεργάτης που έχω τα τελευταία χρόνια και πέραν από το τι θα κάνει ο καθένας μόνος του στο κομμάτι της υποκριτικής γενικότερα, συνεργαζόμαστε κατά βάση μαζί και δημιουργούμε δουλειές και ανεβάζουμε κάθε χρόνο. Εξαιρετικά. Πότε θα σας δούμε και πού? Λοιπόν, ξεκινάμε σε συνεργασία με το Θέατρο Τεχνών της Λάρισσας, που τους έχουμε μαζί συνοδοιπόρους στο κομμάτι του ταξιδιού αυτού. Ξεκινάμε αύριο στην Κρανιά και 17 δηλαδή το μήνα στο Θέατρο Χοροστάση. Τρίτη 20 Ιουλίου είμαστε στο Βόλο στη Νέα Ιωνία. 24 του μήνα είμαστε στην Εγάνη και 27 του μήνα είμαστε στα Τρίκαλο στο Φρούριο. Αυτά είναι οι τέσσερις σταθμοί που θα κάνουμε στη Θεσσαλία. Μετά συνεχίζουμε με την Αθήνα, Πελοπόννησο και έχει ο Θεός να είμαστε καλά. Θα πάτε μακριά, θα φτάσετε μακριά με την παράσταση. Κοίτα, είναι πρώτη φορά που βγαίνουμε καλοκαίρι και είμαστε λίγο πιο φιδωλοί όσον αφορά τους σταθμούς που θα κάνουμε. Αλλά δεν πάβουν να είναι 15 ολόκληρες παραστάσεις που ανυπομονούμε τρελά, γιατί όσο και δύσκολη να είναι για μας η παράσταση, δεν πάβει να είναι και διασκεδαστική. Γιατί μας αρέσει αυτό, είμαστε μια παρέα όλοι μαζί και πόσο μάλλον με τη Βάσια που είμαστε και συνεργάτες τα τελευταία 8 χρόνια. Οπότε είσαι με ένα φίλο σου τόσων χρόνων, κάνετε αυτό που αγαπάτε, αρέσει στον κόσμο, διασκεδάζει ο κόσμος, περνάει ωραία. Και να σου πω την αλήθεια, μετά από όλο αυτό που έχει γίνει, βλέπω πολλά δράματα να βγαίνουν περιοδεία. Ο κόσμος θέλει να ξεσκάσει, όχι να τον ψυχοπλακώσει ακόμα πιο πολύ, ακόμα και αν παίζεις τα ιερότερα κείμενα. Θέλει να ξεσκάσει ο κόσμος και αυτό το βλέπω και από τα feedback που υπάρχουν, από αυτό που βλέπουμε γενικότερα και από συναδέλφους. Οι κωμωδίες δουλεύουν όμορφα. Τα περισσότερα σοβαρά και δράματα φτάνουν έως και ακύρωση, δυστυχώς. Έχεις δίκιο, το παρατηρώ και εγώ αυτό. Έχεις δίκιο, αυτό το διάστημα είμαστε τόσο πιεσμένοι όλοι, θέλουμε μάλλον λίγο έτσι να ξεσκάσουμε με κάτι πιο, με ένα πιο ελαφρύ κείμενο, με κάτι πιο χαρούμενο, με κάτι. Δεν έχει σημασία η σημαντικότητα του κειμένου όσο το να είναι κάτι που θα σε κάνει να ξεχαστείς. Όχι
ακόμα και να σου μιλήσω για ένα πρόβλημά μου, θα είναι ένα ακόμη πρόβλημα στη ζωή σου. Μια βαριά ενέργεια, ρε παιδί μου. Δώσ' μου κάτι και ας είναι και κάτι, ρε παιδί μου, αρχαίο. Δες τον Αριστοφάνη. Πιάσατε τον παλμό φέτος του κόσμου και είναι και ευκαιρία να επιστρέψετε στο θέατρο μετά από 1,5 πολύ δύσκολο χρόνο για το θέατρο, έτσι, να το πούμε και αυτό, για όλες τις τέχνες, για όλους μας γενικότερα. Οπότε νομίζω θα σας περιμένει το κοινό με πολύ μεγάλη ανυπομονησία και χαρά. Θα σας πετύχουμε, θα σας βρούμε. Το κάνουμε αυτό και είναι πάντα χαρά μου όταν παίζω στο Βόλο, γιατί είναι και πόλη της καταγωγής μου, οπότε είναι μεγαλύτερη χαρά όταν παρουσιάζω δουλειά μου στο Βόλο. Και εμείς θα σε βλέπουμε πάντα στο Βόλο, θα ερχόμαστε και θα σε βλέπουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη μου, να είσαι καλά. Εγώ, καλή να είσαι καλά. Καλό καλοκαίρι. Φιλιά πολλά, καλό καλοκαίρι. Εξαιρετικός, καλαντούχος.